Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αιτήθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο να απαγορεύσει προσωρινά στο FBI τον έλεγχο του υλικού που κατασχέθηκε από την έπαυλή του στη Φλόριντα πριν από 2 εβδομάδες, μέχρι τον ενδεχόμενο διορισμό ενός εξειδικευμένου αξιωματούχου προκειμένου να επιβλέψει τη σχετική διαδικασία. Ο ίδιος αιτήθηκε επίσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να του χορηγήσει μια πιο λεπτομερή λίστα σχετικά με τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από την έπαυλή του. Ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιστρέψουν τα πράγματα που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο εύρος του εντάλματος έρευνας. Η Αμερικανική κυβέρνηση κατέσχεσε περισσότερα από 300 διαβαθμισμένα έγγραφα από την έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων και εγγράφων από τη CIA, την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και το FBI, όπως ανέφερε η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενοι πολλαπλές πηγές που έχουν λάβει ενημέρωση για την υπόθεση.